Στο βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας στην Παραβόλα φαίνεται ξεκάθαρα ότι το Σάββατο 6 Ιανουαρίου, λίγες ώρες πριν πεθάνει, η Ειρήνη Λαγούδη ακολουθούσε ένα μαύρο τζιπ. Η ώρα στο ρολόι δείχνει 3 και 9 το μεσημέρι, αλλά στην πραγματικότητα η ώρα είναι 2, καθώς δεν έχει ρυθμιστεί η χειμερινή ώρα. Το τζιπ περνά από το σημείο στις 2 και 9 και 16 δευτερόλεπτα. Το χρυσαφί αυτοκίνητο της Ειρήνης εμφανίζεται μετά από 3 μόλις δευτερόλεπτα, στις 2 και 9 και 19 δευτερόλεπτα. Είναι η τελευταία κάμερα που καταγράφει τη διαδρομή της 44χρονης λίγο πριν το τέλος της. Η οικογένειά της αναζητά απαντήσεις για το μυστηριώδες αυτοκίνητο. Εύκολα μπορεί κανείς να καταλάβει αν ήταν μόνη της, αν πήγε μόνη της, αν πήγε συνοδευόμενη, αν πήγε μετά από πρόσκληση κάποιου ή κάποιων ανθρώπων για τον οποιοδήποτε λόγο και αν κλείστηκε το ραντεβού από την Ειρήνη ή από άλλους ανθρώπους. Επειδή είμαι όμως καχύποπτος, θα περιμένω απαντήσεις. Η οικογένεια της αρχής μητέρας είναι πύρκη μανία με καταθέσεις οι οποίες ισχυρίζονται ότι η Ειρήνη Λαγούδη ταξίδεψε στο εξωτερικό και ξόδεψε μάλιστα 15.000 ευρώ. Το παράδοξο είναι όμως ότι δεν έλειψε από τα 3 της παιδιά ούτε μία ημέρα. Ποιος είχε την κάρτα της και ξόδεψε αυτά τα χρήματα? Πότε και πού έγινε το ταξίδι στο εξωτερικό? Από τις 15.000 υπάρχουν αποδείξεις? Κάνανε και εκεί έρευνες? Οι κάρτες έχουν όριο. Πόσες ημέρες χάλαγε αυτά τα χρήματα και πώς τα ξόδεψε αφού δεν έφυγε ποτέ από το σπίτι της? Γιατί μου απαγόρευσαν να δω το πτώμα της Ειρήνης? Ποιοι κυριεύτηκαν από άγχος και πανικό? Γιατί μας στερούν το δικαίωμα να μάθουμε την αλήθεια? Να σταματήσουν τώρα οι διαρροές. Να καλέσουμε το δολοφόνο να πάει να ομολογήσει. Για μας το θέμα δεν θα κλείσει. Ό,τι και να πει η αστυνομία, ό,τι και να πει ο εισαγγελέας, το θέμα θα συνεχίσει. Στις αρχές δημιουργεί προβληματισμό η ύπαρξη εθάλεσης στο εξωτερικό μέρος του αυτοκινήτου της Ειρήνης Λαγούδη. Και αυτό γιατί όταν μπήκε η φωτιά, οι πόρτες και τα παράθυρα ήταν κλειστά. Ή μήπως όχι? Θεωρώ ότι ενδεχομένως η φωτιά να μπήκε και η πόρτα να ήταν ανοιχτή. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να διερευνηθεί. Γιατί μπορεί να ήταν ανοιχτή? Δίτες θα πέσουν στη λίμνη Τριχονίδα μέσα στις επόμενες εβδομάδες για να εντοπίσουν το χαμένο κινητό της άτυχης μητέρας.